Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Θέμα χρόνου είναι πλέον για την κυβέρνηση ο στοχευμένος ανασχηματισμός μετά και την παραίτηση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Είναι πλέον, όπως σωστά είπες, θέμα ωρών, μάλλον ημερών, ενδεχομένως όμως και ωρών, για να δούμε τις εξελίξεις στο πώς θα καλυφθούν αυτές οι δύο θέσεις. Γιατί έχουμε και τον κύριο Παπαδημητρίου, ο οποίος παραιτήθηκε, αλλά και τη σύζυγό του, κυρία Αντωνοπούλου, η οποία αποπέμφθηκε ουσιαστικά από την κυβέρνηση για την υπόθεση αυτή του επιδόματος του ενοικίου. Και έτσι έχουμε δύο κομβικές θέσεις στο οικονομικό επιτελείο. Από τη μία, τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, που πολύ σωστά είπες, αλλά και την Υφυπουργό, η οποία είναι υπεύθυνη για τα θέματα της ανεργίας, οι οποίες δεν μπορούν να περιμένουν. Το maximum που θεωρούμε ότι μπορούν να περιμένουν είναι να ολοκληρωθεί ο κύκλος των συναντήσεων με τους θεσμούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και θα φύγουν την Πέμπτη. Άρα, ενδεχομένως την Παρασκευή, ίσως το πολύ Σαββατοκύριακο, αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα δούμε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Τώρα, το ρεπορτάζ μας λέει ότι όντως δεν θα είναι δομικές οι αλλαγές. Δεν μιλάμε για κάποιο δομικό ανασχηματισμό, δεδομένου ότι έχουμε σε εξέλιξη την τέταρτη αξιολόγηση και παραπάνω από το μισό υπουργικό συμβούλιο αυτή τη στιγμή συνομιλεί με τους θεσμούς και δεν είναι εύκολο να αλλάξεις τους ανθρώπους που έχουν παίξει κομβικό ρόλο όλο αυτό το διάστημα σε πραγματεύσεις. Δεν αποκλείεται όμως να δούμε αναβαθμίσεις κάποιων ανθρώπων ή ακόμα και κάποιους νέους εξοικονομολογικούς σε αυτές τις θέσεις κλειδιά. Ένα πρώτο δείγμα αναμένεται να δώσει σήμερα το απόγευμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος στην Πελοπόννησο, όπου θα βρίσκεται σε εκδήλωση, θα μιλήσει, θα ερωτηθεί σίγουρα για το θέμα και πιθανότητα θα δώσει ένα στίγμα των προθέσεών του. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Ήδη έχει αρχίσει, ξεκινήσει η ονοματολογία. Φαίνεται ότι οι δύο θέσεις που υπάρχουν ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέρον. Ειδικά αυτή του κυρίου Παπαδημητρίου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολιτικά αλλά και οικονομικά. Είναι ένα κομβικό υπουργείο για τον οικονομικό προγραμματισμό της κυβέρνησης, ειδικά στην μετά των μνημονίων εποχή, καθώς η ανάπτυξη θα είναι το μεγάλο μέλημα. Άρα εκεί χρειάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να το αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετοί μνηστήρες για την θέση. Όμως και το θέμα της ανεργίας είναι κάτι που απασχολεί την κυβέρνηση. Κύριε Αντωνοπούλου, είχε και με τις τελευταίες δηλώσεις της πριν απευθυνθεί, είχε προσπαθήσει να πει ότι είχε κάνει έργο μειώντας την ανεργία. Όντως είχαμε μείωση σε ποσοστιαίο επίπεδο της ανεργίας, όμως οι κακές γλώσσες λένε ότι αυτή επιτεύχθηκε μέσω συμβάσεων εργασίας ή μέσω μερικής απασχόλησης, οπότε αυτό είναι μια κουβέντα κατά πόσο τελικά έγινε. Το σίγουρο είναι όμως ότι θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις, θα έχουμε νέα άτομα που θα βγουν στην πολιτική καριέρα και δεν αποκλείεται να δούμε και κάποιο μικρό ντόμινο, όχι στις κομβικές θέσεις της κυβέρνησης, αλλά σε κάποιους ανθρώπους σε επίπεδο αναπληρωτών υπουργών ή και υφυπουργών, οι οποίοι θα αναλάβουν τις καινούριες θέσεις. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε σε επόμενες ημέρες.